Μεγάλε αλυσίδε σπυροειδών δεινών κατεγράφησαν από το δορυφόρο Τεραμόντι στην Πέμπτη στα νότια των νησιών Σαμοθράκης και Λίμνου. Και οι στρόβιλοι αυτοί σχημάτισαν ένα νόητο τόξο κατά μήκο τη πνοή του ΒΒΑ που έπνεε στην περιοχή. Το φαινόμενο σύμφωνα με το διευθυντή τη Θοδωρή κολυδά παρουσιάστηκε μετά από την πρόσφατη ψυχρή εισβολή, η οποία όμω βρίσκεται στο τέλο τη. Ενώ σημαντικό ρόλο για την εμφάνιση αυτών των στροβήλων είχε η επίδραση τη θερμή θάλασσα και η κατώτερη αναστροφή τη ατμόσφαιρα. Πώ επισημαίνει, εάν η άνεμη ήταν πιο ενισχυμένη στα κατάντη του νησιού τη Αμοθράκη, οι δίνε που θα σχηματίζονταν θα ήταν πολύ πιο ευδιάκριτε, όπω είχε συμβεί πέρυσι στι 12 Νοεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το μετεώ, οι σπυροειδοί στρόβιλοι των νεφών που σχηματίστηκαν ονομάζονται στρόβιλοι Von Καρμάν, ένα διακριτικό μοτίβο που μπορεί να δημιουργηθεί όταν ένα ρευστό πέρνα γύρω από ένα ψηλό, απομονωμένο, στάσιμο αντικείμενο. Στην ατμόσφαιρα, οι στρόβιλοι Von Karman δημιουργούνται στι υπήνεμε πλευρέ μεγάλων ορεινών οι οποίοι παρεμβάλλουν τη μεγάλη κλίμακα του αέρα. Καθώ τα σύννεφα καθοδηγούμενα από τον άνεμο συναντούν ένα ορεινό όγκο, εξαναγκάζονται να κινηθούν περιμετρικά αυτού, δημιουργώντα στην υπήνεμη πλευρά του εντυπωσιακού στροβίλους, που διατάσσονται σχεδόν παράλληλα και έχουν αντίθετη φορά περιστροφή. Το 1912 ο Βον Καρμάν ήταν ο πρώτο που περιέγραψε τα χαρακτηριστικά ταλάντωση τη ροή με μαθηματικού όρου, ενώ εργαζόταν ω βοηθό του πρωτοπόρου Γερμανού στη δυναμική ρευστών